οι Ρώσοι προχωρούν με τρομερό πυραυλό κατά των Αμερικανικών δορυφόρων κάτω από άκρα μυστικότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βοένα για Μίσιλ, λοιπόν, οι ρωσικές διαστημικές δυνάμεις αναπτύσσουν ενεργά ένα τέτοιο σχέδιο κατά των Αμερικανικών δορυφόρων. Η παραγωγή του αντιδορυφορικού αντιβαλιστικού πυράβλου S-500 SAM έχει ξεκινήσει και η Μόσχα δοκίμασε με επιτυχία αυτό το νέο αντιβαλιστικό και αντιδορυφορικό πυραυλικό σύστημα. Υπενθυμίζουμε ότι το 2018 ένα MiG-31D εφοδιασμένο με έναν μαύρο άγνωστο πύραυλο κάτω από την άτρακτό του εντοπίστηκε να πετά στον ουρανό. Τότε είχε υποστηριχθεί στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι επρόκειτο για τον αντιδορυφορικό πύραυλο 79M6 Contact. Τώρα, σύμφωνα με την ρωσική κρατική έκδοση του Υπουργείου Άμυνας, το μοντέλο του πυράβλου επιβεβαιώνεται ως αντιδορυφορικό. Το ρωσικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι το σύστημα έχει ήδη αναπτυχθεί και έχει εξοπλίσει αρκετές αεροπορικές μονάδες. Το αεροσκάφος MiG-31D, εφοδιασμένο με πύραυλο 79M6 Contact, είναι ένα μέρος του συστήματος και μαζί με το σύστημα laser A60 Sokol Echelon, που είναι τοποθετημένο στο μεταγωγικό αεροσκάφος IL-76, έχουν αποστολή τους Αμερικανικούς δορυφόρους. Ο πύραυλος 79M6 Contact έχει στόχο την αντιμετώπιση εχθρικών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά πάνω από το ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με ρωσικές ανοιχτές πηγές, το σύστημα βασίζεται σε συνδυασμό υφιστάμενων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και νέων τεχνολογιών. Η επιλογή του MiG-31D δεν είναι τυχαία. Αυτό το μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να φτάσει σε αξιοσημείωτες ταχύτητες κοντά στην άκρη της ατμόσφαιρας της Γης. Μιλάμε για ταχύτητα 3 Mach ακριβώς σε τέτοιο υψόμετρο. Το MiG-31D είναι επίσης ένα μαχητικό αεροσκάφος της Σοβιετικής εποχής που μπορεί επίσης να μεταφέρει μεγάλα φορτία όπλων. Έτσι, το ένιγμα που παραμένει είναι το ρωσικό αντιδορυφορικό σύστημα 79M6 Contact. Απλά γιατί κανείς δεν ξέρει τις ικανότητές του αφού δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.